Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε είναι Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου του 2024. Έχουμε και πάλι σημαντικά ζητήματα να εξετάσουμε. Έχω ένα μήνυμα από ένα φίλο της εκπομπής. Καλησπέρα κύριε Ζάβα, είναι ο Πι Θήτα, ο φίλος που έστειλε ένα προσωπικό μήνυμα. Δύο επισημάνσεις θα ήθελα να παραθέσω σε εσάς και τους ακροατές σας. Πρώτη, σε εκδήλωση ενός επιχειρηματικού φορέα σε επαρχιακή πόλη, ας μην πω καλύτερα σε πια, ο πρώην Υπουργός Άμυνας κ. Παναγιωτόπουλος είπε στην ομιλία του, καταλήγοντας τη φράση «Τα εύκολα πέρασαν, τα δύσκολα έρχονται». Ήμουν παρόν εκεί. Ξέρει κάτι που πρέπει να μάθουμε κι εμείς? Τώρα αυτό πρέπει να το ρωτήσουμε τον Νίκο, όχι σε μένα. Θα το ρωτήσω πάντως. Και η δεύτερη, τους πολιτικούς λίγο πολύ τους ξέρουμε τι κάστα είναι. Η στρατιωτική ηγεσία δεν έχει ευθύνες για όλο αυτό το αλυσβερίσι που γίνεται με τα εξοπλιστικά? Σας ευχαριστούμε και τα λοιπά. Τα βιβλία «Τον ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο» και «Η ώρα των λύκων» είναι πραγματικά πολύ διαφωτιστικά, τα διάβασα και όλα καλά. Λοιπόν, εδώ στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω κάτι σε σχέση και με τον χαρακτήρα της εκπομπής, γιατί πολύ εύκολα μπορεί κανείς να μας παρεξηγήσει. Λογικό είναι, άμα ακούς από τους άλλους άλλα και εδώ ακούς άλλα, λες εδώ κάτι γίνεται, τι ακούστε. Το είπα και πάλι και αρκετές φορές, νομίζω και χθες προχθές. Κανονικά οι κυβερνήσεις πρέπει να πληρώνουν τους δημοσιογράφους, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να τους ασκούν κριτική. Γιατί δεν το κάνουν και γιατί νιώθουν την ανάγκη να έχουν κόλακες και να... Είναι γιατί δεν έχουν αφιερώσει τη ζωή και την ύπαρξή τους και το έργο τους στο συμφέρον της πατρίδας και της κοινωνίας των πολλών, και ακριβώς επειδή δεν το έχουν αφιερώσει και κάνουν άλλα, έχουν ανάγκη και από κόλακες για να τα κρύβουν. Αλλιώς ένας που έχει αφιερώσει τη ζωή του και το είναι του και την ύπαρξή του και την πολιτική του και το κόμμα του στην υπηρεσία της πατρίδας και του κοινού καλού της κοινωνίας, τι έχει να φοβάται από τους δημοσιογράφους και από την κριτική? Τίποτα. Το πολύ πολύ να του πούνε ότι έκανε λάθος, καλό θα το κάνουν να το διορθώσει. Άρα εμείς λοιπόν έτσι βλέπουμε το ρόλο αυτής της εκπομπής και όχι υπέρ του ενός κόμματος ή κατά του άλλου. Αυτά δεν μας αφορούν, δεν μας αγγίζουν. Πάμε να δούμε τώρα, επειδή υπάρχουν κάποιες κινήσεις και εδώ, τους ξέρουμε, αλλά και κάτω που προσπαθούν να διαχωρίσουν τους Ελλαδίτες από τους Κύπριους και λένε διάφορα από την Κύπρο. Λέει, ο Μέγας Αλέξανδρος απελευθέρωσε την Κύπρο από τους Πέρσες. Οι Πέρσες είχαν καταλάβει την Κύπρο όταν το 499 έγινε προ Χριστού η Ιωνική Επανάσταση, θα ξαναπούμε κάποια στιγμή κάτι για αυτήν, γιατί πήγα και μελέτησα την ναυμαχία της Λάδης στη Μίλητο επί του εδάφους. Δυστυχώς η νήσος Λάδη που βρισκόταν στον κόλπο της Μιλήτου, λόγω των προσχώσεων του Μεάνδρου ποταμού, τώρα έγινε ένας λόφος και η θάλασσα έχει υποχωρήσει 2-3 χιλιόμετρα παραμέσα. Εκεί λοιπόν οι Πέρσες είχαν βγει στη θάλασσα, είχαν πάρει την συμμάχησαν με τους ναυτικούς, τους Κύλικες από την περιοχή της Κυλικίας, θα δείτε μετά κάτι για την Κυλικία, και έτσι κατανίκησαν το ναυτικό των Ελλήνων, των επαναστατισάντων Ελλήνων, με πρωτεύουσα την Μίλητο. Θα το πούμε άλλη φορά αυτά. Και έκτοτε εγκαταστάθηκαν στην περιοχή οι Πέρσες και ήλεγχαν και την Κύπρο. Ποιος απελευθέρωσε την Κύπρο από τους Πέρσες? Ο Μέγας Αλέξανδρος. Αυτόν τον οποίο το Netflix, τι να πεις τώρα, αυτά είναι σημεία των καιρών, αφού καταστρέφουν την ίδια την Ελλάδα. Οι Έλληνες δεν την καταστρέψουν τη φήμη του Μεγαλέξανδρου οι ξένοι, τι περιμένετε εσείς? Το 332 π.Χ. η Κύπρος απελευθερώνεται από τον μεγάλο στρατιλάτη, τον Μέγα Αλέξανδρο τον Μακεδόνα, τον πραγματικό Μακεδόνα, όχι τον ψεύτο Μακεδόνα Σλάβο, όπως θέλουν να... Οι Έλληνες της Κύπρου τότε με την απελευθέρωση αποστέλουν πλοία μαζί με το στόλο του Μεγαλέξανδρου για την πολιορκία της Τύρου. Η Τύρος βρίσκεται στο νότιο Λίβανο, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.
Εκεί λοιπόν έδωσαν πλοία οι Έλληνες της Κύπρου μαζί με το Μεγαλέξανδρο, πολιόρκησαν την Τύρο. Και ο Στασάνορ ο Σολεύς ήταν Έλληνας από τους σόλους της Κύπρου, στρατηγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, σατράπες της Δραγκιανής. Στασάνορ ο Σολεύς. Πάμε τώρα να δούμε τους σόλους. Η Σόλη ήταν μία πόλη στην ακτή της Μόρφου, αλλά δεν ξέρω να σας πω ποιος προηγήθηκε, υπήρχαν και οι Σόλοι στην Κιλικία, λίγα χιλιόμετρα δυτικά από τη σημερινή Μερσίνα, Σόλη. Και από εκεί, από τους Σόλους ήταν αρκετοί σοφοί της Αρχαίας Ελλάδας, επειδή στην περιοχή μιλώντας οι κάτοικοι της πόλης αυτής, μιλώντας ελληνικά, έκαναν ορισμένα λάθη, είτε γραμματικά, για παράδειγμα τον αεροπόρο το λέγανε αρέοπόρο, ο αδελφός λεγόταν αδεφλός, έκαναν κάτι και τέτοια λάθη, ή και συντακτικά, δημιουργήθηκε ένας όρος, σολικισμοί. Ο σολικισμός, οι σολικισμοί, δηλαδή όπου υπήρχαν λάθη στη χρήση της γλώσσας, έλεγαν σολικίζει. Το ρήμα σολικίζω και σολικισμός το ουσιαστικό. Δύο λόγια να πούμε για την πόλη αυτή, για τους Σόλους. Πιθανότατα κτίστηκε από Ρόδιους. Οι Ρόδιοι είχαν κάνει τεράστια ανάπτυξη στην περιοχή Δωρείς. Την είχαν κτίσει λοιπόν πιθανώς οι Ρόδιοι. Αναφέρεται από τον Σκύλακα τον Καριανδέα. Τα Καρίανδα ήταν μια πόλη κοντά στην Αλικαρνασσό και αυτή δωρική. Στον 5ο αιώνα έζησε ο Καριανδέας. Αυτός αναφέρεται στους Σόλους. Άρα η Κύπρος έδωσε στον Μεγαλέξανδρο τον Στασάνορα τον Σολέα από τους Σόλους της Κύπρος, Σόλη η πόλη στην Κύπρο, Σόλη και στην απέναντι ακτή από την Κερίνια, στη Μερσίνα δηλαδή. Αυτά σε σχέση με την ιστορία της περιοχής. Να πάμε τώρα να δούμε. Τώρα θα πω κάτι, μπορεί αυτά τα παλιά τα... Οι παλιές παροιμίες τώρα γίνονται και παραξηγήσιμες λόγω του καθοσπρεπισμού. Υπάρχει μια παροιμία που λέει «Τον αράπη και αν τον πλένεις, το σαπούνι σου χαλάς». Αράπη εννοώντας έναν άνθρωπο που είναι μελαχρινός, σκούρος. Γιατί όσο και αν πλύνεις το χρώμα δεν αλλάζει. Έτσι είναι και με τον Ερντογάν. Ό,τι και να τον κάνεις, ό,τι και να τον πιέζει ο ένας και ο άλλος, ό,τι και να λέει ο ίδιος, ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Λοιπόν, υπάρχει μία περιοχή στην Κωνσταντινούπολη που λέγεται Εντύρνε Καπή, που σημαίνει πύλη της Ανδριανούπολης. Στις πόλεις τις τετυχισμένες υπήρχαν πύλες. Και στο Ηράκλειο υπάρχει η πύλη των Χανίων ή η πόρτα των Χανίων, που ήταν τετυχισμένη πόλη, περιτυχισμένη πόλη. Η Κωνσταντινούπολη λοιπόν, που ήταν κυρίως μια πόλη οχυρή, τετυχισμένη, είχε μια πόλη, είχε μια πύλη, η πύλη της Ανδριανούπολης, Ετήρνε Καπή, στον έκτο λόφο, όπως είναι γνωστό, η Κωνσταντινούπολη είναι χτισμένη σε 7 λόφους. Εκεί λοιπόν υπάρχει η Μονή της Χώρας, από τις ιστορικότερες εκκλησίες, εκκλησία συγκροτήματος Μονής, γι' αυτό και Μονή της Χώρας, από τις σημαντικότερες εκκλησίες της Κωνσταντινούπολης, κτισμένη τον 10ο-11ο αιώνα επί Αλεξίου Κομνηνού, πάνω σε κτίσμα, διάβασα το Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού την ιστορία, μπορεί να είναι και του 5ου αιώνα ή και του 7ου αιώνα, εδώ διείστανται οι γνώμες, ένα σημαντικό μνημείο που είναι τεράστια σημασίας, και οι αγιογραφίες και τα μοσαϊκά του, τεράστια σημασίας, παγκόσμια σημασίας, δηλαδή πέρα από την θρησκευτική του αξία ως ένα θρησκευτικό μνημείο, έχει και πολιτισμική αξία, παγκόσμια σημασίας. Εκεί λοιπόν, 50 χρόνια μετά την άλωση της πόλης, τη Μονή της Χώρας την μετέτρεψαν οι
Οθωμανοί κατακτητές σε Τέμενος. Επειδή θεωρούσαν δε τις αγιογραφίες ως βλασφημία, οι μουσουλμάνοι απαγόρευαν τις απεικονίσεις, το θεωρούσαν ειδωλολατρεία, τις επικάλυψαν με κονίαμα και μόλις στα μέσα του προηγούμενου αιώνα αρχαιολόγοι άρχισαν να τις αποκαλύπτουν. Να διαβάσουμε λίγο την ιστορία αυτής της αποκάλυψης, γιατί πραγματικά πιστεύω έχει μεγάλη σημασία. Να δούμε λοιπόν τι λέει το Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού. Μισό αιώνα μετά την άλωση της πόλης από τους Οθωμανούς, το κτίσμα μετατράπηκε σε Τέμενος με εντολή του μεγάλου βεζίρι του Σουλτάνου Βαγιαζί του Β' και έκτοτε πήρε το όνομα Καριέ Τζαμί. Τα ψηφιδωτά και οι τοιχογραφίες καλύφθηκαν με παχύ στρώμα κονιάματος που μαζί με τους συχνούς σεισμούς στην περιοχή κατέστρεψαν το μεγαλύτερο μέρος της αρχικής διακόσμησης. Το 1948, με πρωτοβουλία των Thomas Whitmore και Paul Underwood, ερευνητών στο Αμερικανικό Βυζαντινό Ινστιτούτο και στο Κέντρο Βυζαντινών Σπουδών του Dumbarton Oaks, ξεκίνησε το πρόγραμμα αναστήλωσης του μνημείου. Έκτοτε το μνημείο έπαψε να λειτουργεί ως Τέμενος και το 1958 άνοιξε τις πόρτες του για το κοινό ως Καριέ Μουζεσί, δηλαδή Μουσείο του Καριέ Τζαμί. Μετά έχουμε πολλά για το τι σημαίνουν οι αγιογραφίες αλλά και τα ψηφιδωτά. Η χώρα των ζώντων, λέει η ονομασία του μνημείου και συμβολισμοί, χώρα των ζώντων του Αχωρίτου. Η χώρα των ζώντων ή χώρα του Αχωρίτου, χαρακτηρισμοί σε χρήση σε γραπτές επιγραφές της μονής της χώρας, καταρχάς ονομαζόταν μονή της χώρας γιατί σε πρώτη φάση ήταν εκτός των τυχών και η εκτός των τυχών περιοχή λεγόταν χώρα. Στη συνέχεια, όταν επεκτάθηκαν τα τείχη, έμεινε εντός των τυχών, αλλά έμεινε το όνομα χώρας. Όμως υπάρχουν επιγραφές σε σχέση με το όνομα που έχει αξία, μια που θα δούμε μια εξέλιξη, έχει αξία να τις ξέρουμε. Η χώρα των ζώντων και η χώρα του Αχωρίτου, χαρακτηρισμοί σε χρήση σε γραπτές επιγραφές της μονής της χώρας, ορίζουν την προβληματική της έρευνας επί της επιγραφικής, της θεολογίας και της εικονογραφίας και ενδεχομένως αποκωδικοποιούν τη συμβολική ονομασία του συγκεκριμένου μνημείου. Ο Χριστός ονομάζεται Αχώρητος στην οικονομαχική υμνογραφία και το επίθετο αυτό αναφέρεται σε σχέση με τη Θεοτόκος στον κανόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου του Θεοφάνη γραπτού. «Διασού γάρ αχώρητος βρωτής αναστραφίσεται. Για να χωρέσει τον αχώρητο Θεό, η μήτρη Θεού γίνεται δοχείο, χώρα στο έργο του άλλου οικονομάχου ποιητή του Ιωσήφ του Υμνογράφου στον ακάθιστο ύμνο, καθώς ονομάζεται χωρίον Θεού στην 11η ομιλία του Κλήμη Αλεξανδρίας, στον 7ο λόγο περί της γέννησης της Θεοτόκου του Ιωάννη του Δαμασκηνού, στα έργα του Γρηγορίου Παλαμάτου, Θεόδωρου Μετοχίτη και άλλα. Μπορούμε να πούμε ότι στις παραστάσεις της Παναγίας χώρας του Αχωρίτου εικονογραφούν τον 20ο στίχο του Θεοτοκίου του Σαββάτου του ακάθιστου ύμνου που γράφτηκε τον 9ο αιώνα από τον Ιωσήφ Υμνογράφο, όπου διαβάζουμε «Στάχινη βλαστήσασα των θείων, ως χώρα ανήρωτος σαφώς, χαίρε έμψυχε τράπεζα, άρτον ζωής χωρίσασα, χαίρε του ζώντος ύδατος, πηγή ακένωτος δέσποινα». Εδώ η λέξη χώρα συμβολίζει τη γη και το χώμα που βρίσκεται σε άμεση σχέση με τη μετοχή, χωρίσασα. Μονή της χώρας των ζώντων, του Αχωρίτου, έχει και άλλες αναφορές. Αυτό το μνημείο λοιπόν, αυτό το μνημείο αποφάσισε ο Ερντογάν να το μετατρέψει και αυτό, μετά την εκκλησία των εκκλησιών, την Αγία Σοφία που τη μετέτρεψε από μουσείο σε τζαμί, τώρα αποφάσισε να τη μετατρέψει και αυτή σε τζαμί, η οποία θα ανοίξει και θα γίνει η πρώτη μουσουλμανική προσευχή στις 23 Φεβρουαρίου, Παρασκευή, γιατί Παρασκευές για το Ισλάμ η Παρασκευή είναι η ημέρα της, η αργία. Άρα, ενώ ήρθε εδώ χαμόγελα, χαχαχαχουχουχου, οι δικοί μας λένε δεν είμαστε αφελείς, που και να ήσασταν αφελείς, τι θα γινόταν. Ήρθε λοιπόν εδώ, υφάρπαξε την υπογραφή της στη διακήρυξη των Αθηνών, άνοιξε
η πόρτα για τα F-16 και συνέχισαν μετά, αφού τα πήρε γαλάζια πατρίδα, ξανά γαλάζια πατρίδα, δεν τους πνίξαμε στη Σμύρνη, αλλά δεν τελειώσαμε. Ναύτεξ, όλα τα νησιά της γαλάζιας πατρίδας, προσέξτε, όχι μόνο πάνω στα νησιά, αλλά και στα χωρικά ύδατα απαγορεύεται να κάνει η Ελλάδα δραστηριότητες στρατιωτικές. Δηλαδή μιλάμε για αποστρατικοποίηση των νησιών και του θαλάσσιου χώρου της γαλάζιας πατρίδας. Όταν λέγαμε εδώ και καιρό ότι η γαλάζια πατρίδα είναι η ταφόπλακα του Αιγαίου για την Ελλάδα, όταν λέγαμε ξυπνήστε, θα υπογράψουν, υπογράψτε, οριοθετήστε με την Κύπρο, όπως νομίμως έχουμε το δικαίωμα, διότι θα οριοθετήσουν με τη Λιβύη παρανόμως, αλλά αυτό θα είναι ο βασικός πυλώνας πάνω στον οποίο θα στηριχτεί η γαλάζια πατρίδα, ο άλλος λέει ευνηδιαστήκαμε, τι ευνηδιαστήκατε, όταν σας προειδοποιούσαμε, τι ευνηδιαστήκατε. Αφήσατε την πρωτοβουλία των κινήσεων στην Τουρκία, υπόπτως θα έλεγα, γιατί δεν κάνατε με την Κύπρο. Δηλαδή πώς δεν φοβήθηκε η Τουρκία να κάνει με τη Λιβύη παρανόμως και εσείς φοβηθήκατε να κάνετε με την Κύπρο νομίμως. Ποια είναι η δικαιολογία? Να σας πω κάτι. Δεν υπάρχουν θεσμοί στην Ελλάδα για να τους πούν «Έλα εδώ φίλε μου, τι έκανες εδώ, γιατί δεν έκανες αυτό» να λογοδοτήσουν. Δεν υπάρχει λογοδοσία στην Ελλάδα. Κάνουν ό,τι θέλουν οι 2-3-5 άτομα κλεισμένα σε ένα γραφείο και τα φοράνε καπέλο στην ελληνική κοινωνία, όπως γίνεται τώρα με το γνωστό νόμο. Καπέλο. 2-3 άτομα αποφασίζουν εν ονόματι ολόκληρη τη ελληνική κοινωνία. Εντάξει. Κάθισα και ξαναδιάβασα την συνέντευξη του Φιτάν. Κάθισα λοιπόν και την ξαναδιάβασα. Την είδα, αλλά την ξαναδιάβασα και μεταφρασμένη. Είναι 2, 4, 6 σελίδες. Ολόκληρες σελίδες με 12 διαγράμματα, α4, 6 σελίδες. Αξίζει να τη διαβάσετε. Εγώ την πήρα από την ιστοσελίδα του Μιχάλη Ιγνατίου. Λοιπόν, αξίζει να την τυπώσετε και να τη διαβάσετε, γιατί τουλάχιστον εγώ ό,τι διαβάζω από το διαδίκτυο δεν εντυπώνεται μέσα μου με τον τρόπο που γίνεται αυτό όταν το έχω στο χαρτί, όταν σημειώνω πάνω, υπογραμμίζω κτλ. Εδώ λοιπόν ισχύουν αυτά που είπαμε χθες. Απλώς εμβαθύνοντας σε αυτά που είπε, θεωρώ ότι η Τουρκία κρατάει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στα F-35. Επίσης δίνει μεγάλη βαρύτητα στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής ομπρέλας με το σύστημα HISAR, αλλά και με άλλα συστήματα σε χαμηλά, μεσαία και υψηλά ύψη, να ενισχύσει δηλαδή την αεροπορική άμυνα της χώρας και με συστήματα εδάφους εκτός από τα αεροπλάνα. Επίσης, κάτι που αφορά τα αδέρφια μας στην Κύπρο, λέει, όσον αφορά την Αίγυπτο, λέει, όπως γνωρίζετε, η διαδικασία εξομάλυσης των σχέσεών μας με την Αίγυπτο έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό. Στην πραγματικότητα, ο Αιγυπτιακός και ο Τουρκικός λαός είναι δύο μεγάλα έθνη με ιστορικούς δεσμούς μεταξύ τους. Οι διμερείς μας σχέσεις είναι σημαντικές. Είναι σημαντικές από την άποψη της περιφερειακής ασφάλειας, είναι εξαιρετικά σημαντικές από την άποψη του εμπορίου. Είναι εξαιρετικά σημαντικές από την άποψη της περιφερειακής ασφάλειας, ειδικά σε σχέση με το ζήτημα Παλαιστίνης-Ισραήλ. Οι σχέσεις μας, η εξομάλυνση των σχέσεων είναι σίγουρα σημαντικά ζητήματα για να λάβει η Αίγυπτος κάποια υποστήριξη και τεχνολογίες από την Τουρκία. Υποστήριξη και τεχνολογίες από την Τουρκία. Επίσης έχουμε συμφωνία για την παροχή μη επανδρομένων αεροσκαφών και άλλων τεχνολογιών από την Τουρκία στην Αίγυπτο. Η συνεργασία μας στην Αφρική είναι επίσης σημαντική, ειδικά στη Λιβύη. Καθώς εξομαλύνουμε τις σχέσεις μας με την Αίγυπτο, υπήρξαν σοβαροί θετικοί προβληματισμοί, ειδικά πάνω στις πολιτικές στη Λιβύη.
Κάποια στιγμή είχαμε δυσκολίες, λέει, ήταν απότομα για μία ορισμένη περίοδο, αλλά όταν εξομαλύνουμε τις σχέσεις μας τόσο με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα όσο και με την Αίγυπτο, φέραμε τις σχέσεις Δύσης, Ανατολής, Δυτικής και Ανατολικής Λιβύης σε καλό επίπεδο. Αυτό έχει πολύ θετική επίδραση στη Λιβύη. Ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε σε σοβαρή συνεργασία με την Αίγυπτο για την ασφάλεια της Μεσογείου. Καμπανάκι είναι αυτό για την Κύπρο και την Ελλάδα. Υπάρχει το θέμα της ενέργειας. Καμπανάκι για την Κύπρο και την Ελλάδα. Αυτό είναι το περίγραμμα των διμερών περιφερειακών μας σχέσεων. Επίσης, για τα δικά μας τα είπαμε, ένα από τα θέματα που έχουμε συμφωνήσει είναι ότι η Κύπρος είναι ένα μεγάλο ζήτημα από μόνη της, οπότε χωρίς να αντικατοπτρίζουμε πολύ αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα ζητήματά μας ειδικά στο Αιγαίο και μετά την κατάσταση των ομογενών μας στη Θράκη. Προσπαθούμε να το λύσουμε διευρύνοντας τα όρια της διπλωματίας. Τι μας λέει λοιπόν? Μας λέει ότι βάλαμε το Κυπριακό στην άκρη και θα δούμε να λύσουμε τα άλλα προβλήματα, δηλαδή την Θράκη δεν την έχουν στην άκρη, την έχουν στο τραπέζι και δεν βάλαν την Κύπρο στο τραπέζι. Γιατί? Πάλι τους ρίξαμε τα αδέρφια μας στην Κύπρο. Τώρα υπάρχει ένα θέμα τεράστιο και είναι η επικείμενη επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον και στην Νέα Υόρκη, στην Ουάσιγκτον. Από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Πρεσβείας, ο Υπουργός Εξωτερικών Γεώργιος Γεραπετρίτης θα είναι βασικός ομιλητής σε δύο εκδηλώσεις στην Ουάσιγκτον τις 9 Φεβρουαρίου, σε δύο μέρες δηλαδή, τρεις. Στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ελλάδας να οικοδομήσει υποστήριξη για τη φετινή ένατη διάσκεψη για τον ωκεανό μας στην Αθήνα, που θα γίνει 16-17 Απριλίου, η Πρεσβεία της Ελλάδας και το Κέντρο Γουίλσον στην Ουάσιγκτον θα διοργανώσουν διάλογο για τους στόχους της Ελλάδας για τη διάσκεψη για τον ωκεανό μας. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο ειδικός προεδρικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για το κλίμα Τζον Κέρι. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Φεβρουαρίου. Περισσότερες πληροφορίες θα δείτε στην Πρεσβεία. Επιπλέον την ίδια μέρα, ο Υπουργός Γεραπετρίτης θα συζητήσει με τον Μαρκ Βλάσιτς, αναπληρωτή καθηγητή νομικής, δικηγόρο και διπλωμάτη για το μέλλον της Ευρώπης υπό το πρίσμα των επερχόμενων εκλογών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ και τις τρέχουσες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Θα αναπτύξει επίσης την πορεία της Ελλάδας ως πλέον σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και το ρόλο της στο παγκόσμιο τοπίο. Η εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται από τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Πολιτικής του Georgetown University και συνδιοργανώνεται από την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή 9 Ιουλίου 12.30 ώρα το μεσημέρι στην Κεντρική Πανεπιστημιούπολη του Georgetown, αίθουσα 205. Λοιπόν, σύμφωνα με φίλους που ζουν στις ΗΠΑ και έχουν απόλυτη γνώση της πολιτικής κατάστασης αλλά και των μεγεθών, αυτό που κάνει ή μάλλον αυτοί που οργάνωσαν είτε από το γραφείο του είτε από την Πρεσβεία τις επίσκεψεις του Γεραπετρίτη, έχουν κάνει τεράστιο λάθος. Στην Ουάσιγκτον υπάρχουν εκατοντάδες Ινστιτούτα και διαλέξαμε τους ωκεανούς, δηλαδή καίγεται ο κόσμος. Η Ελλάδα είναι μέλος του ΝΑΤΟ, μια χώρα που θέλουμε να λέμε ότι είναι παράγοντας σταθερότητας. Θα μπορούσε, με βάση την άποψη φίλων μας από την Ουάσιγκτον, να έχει μια άλλη παρουσία, να δει ανθρώπους αυτά που του ετοίμασαν στην αυτά που σας διάβασα δηλαδή, δεν είναι απεριθωριακά, είναι αστεία πράγματα. Ούτε υφυπουργός τεταρτοκλασά της χώρας δεν θα έκανε τέτοια παρουσία. Εδώ λοιπόν πρέπει και ο κύριος Γεραπετρίτης και το διπλωματικό του γραφείο να προβληματιστούν και να αναζητήσουν ευθύνες ποιοι έχουν οδηγήσει στον εξευτελισμό τον κύριο Γεραπετρίτη και την Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, είναι άποψη ανθρώπων που γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνουν όλα αυτά, το μέγεθος των πραγμάτων και του τι σημαίνουν οι δύο εκδηλώσεις που οργάνωσαν για τον Georgetown, λέει, βρίσκεται σαν να πας έξω από την Αθήνα να κάνεις. Δηλαδή έρχεται κάποιος στην Αθήνα και αντί να τον οδηγήσεις στο καποδιστριακό, τον πας σε ένα πανεπιστήμιο που είναι, ξέρω εγώ, στη Θήβα.
Αυτά ήθελα να μεταφέρω. Επίσης, κάθισα και διάβασα, μου εστάλει μία έκθεση του Στράτφορ. Το Στράτφορ είναι μία εταιρεία στρατηγικής του Φρίντμαν, που ορισμένοι λένε ότι είναι η ιδιωτικοποιημένη CIA ή τέλος πάντων ένας φορέας που συλλέγει πληροφορίες από όλο τον κόσμο και κάνει στρατηγική. Μου στείλαν λοιπόν μια έκθεση δημόσια, δεν είναι, που έκανε το Stratford πέρυσι για την Τουρκία. Έχει σημασία όμως να το διαβάζεις μετά. Μετά την νίκη του Ερντογάν το Μάη, 28 Μαΐου που επανεξελέγει, κάθισε το Στράτφορντ και έκανε μια έκθεση για το τι πιθανόν να κάνει η Τουρκία το επόμενο διάστημα. Και μιλάει ότι ο Ερντογάν θέλει να αφήσει το αποτύπωμά του στην ιστορία της σύγχρονης Τουρκίας, ότι θα συνεχίσει την επεκτατική του πολιτική, κυρίως στη Συρία και στην Κύπρο, πιθανόν και στο Αιγαίο λέει. Επίσης αναφέρεται και στο ενεργειακό πρόγραμμα. Μας το είπε Φιντάν πριν από λίγο, το ενεργειακό της Ανατολικής Μεσογείου, αλληλατήσουν τα κοιτάσματα, να πάρει η Τουρκία κοιτάσματα που δεν δικαιούται από την Ανατολική Μεσόγειο και από τη Λιβύη, εις βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου. Λέει ότι έχει ως στόχο να προσαρτήσει βελούδινα και εκεί τα συριακά εδάφη στα οποία έχει εγκαταστήσει στρατό. Θα το κάνει περίπου όπως τα κατεχόμενα, έχει κάνει σχολεία, έχει βάλει την τουρκική λίρα, έχει βάλει διπλή σημαία και πιθανόν λέει να προχωρήσει σε ίδρυση κρατηδίων, όπως είναι το ψευδοκράτος, ψευδοκράτη μικρά, τα οποία θα ο πάτρονάς τους θα είναι η Τουρκία, γιατί είναι βορειοανατολική Συρία μιλάμε. Δίνει μεγάλο, μιλάει πάλι για την Κύπρο, δίνει μεγάλη τέτοια και στην Κύπρο. Επίσης θεωρεί ότι οι σχέσεις με την Ρωσία θα παίξουν ρόλο και αυτή το επόμενο, και αυτές το επόμενο διάστημα, κυρίως σε σχέση με τη Συρία. Ο Φιντάν μας είπε ότι η Ρωσία έδωσε υποσχέσεις που δεν τις κράτησε σε σχέση με το YPG και με τους Κούρδους. Να περάσουμε τώρα στο δεύτερο θέμα μας. Το δεύτερο θέμα είναι το ζήτημα αγροτικός τομέας, πρωτογενής παραγωγή αγροτοκτηνοτροφικού τομέα στην Ευρώπη. Ξέρετε, κοινή εξωτερική πολιτική δεν έχουμε, κοινή άμυνα δεν έχουμε. Ο μοναδικός τομέας που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κοινή πολιτική είναι ο αγροτικός, η λεγόμενη κοινή αγροτική πολιτική. Η Κατερίνα Τζορτζινάκη έγραψε ένα άρθρο που έχει έναν εφιέστατο τίτλο, γράφεται Mind the Gap. Το Mind the Gap που σημαίνει, που βγαίνοντας από τον ηλεκτρικό λέει προσέξτε το χάσμα που υπάρχει μεταξύ του τρένου και της αποβάθρας, μην πέσετε μέσα. Το έκανε αλλαγή αντί για gap, είπε Mind the Gap, δηλαδή προσέξτε την gap. Για να δούμε τι λέει και στη συνέχεια θα πούμε δύο πράγματα, γιατί αφορά και την πατρίδα μας αυτό. Και καθότι εμείς αγροτοκτηνοτρόφοι ακόμα και σήμερα έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά πιστεύω ότι είναι ζωτική σημασία για την ασφάλεια της χώρας, ασφάλεια τροφίμων της χώρας. Είναι και αυτό ένα σοβαρό ζήτημα. Τι θα τρώμε, πέτρες? Σε αυτήν την αίθουσα δεν υπάρχει κανείς του οποίου το γενεαλογικό δέντρο να μην απολύγει σε αγροτικές ρίζες. Έτσι ήταν τη δεκαετία του 60, όταν ο Βάλτερ Χαλτστάιν, πρώτος πρόεδρος της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, της ΕΟΚ δηλαδή, μιλούσε με θέρμη για την οικοδόμηση της κοινής αγοράς. 62 χρόνια έχουν παρέλθει από τη θέσπιση της ΚΑΠ το 1962, κοινή αγροτική πολιτική, της πρώτης και νομίζω μοναδικής κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής, είπα το εκπρόσωπο για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας δεν έχει. Οι διαπιστώσεις λοιπόν του Χαλτστάιν παραμένουν φρέσκες σαν λαχανάκια Βρυξελών. Τα αγροτικά ζητήματα έχουν μετατραπεί σε ζητήματα ζωής και θανάτου, διατρέχοντας σαν μοτίβο τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αν και συχνά έφεραν την κοινότητα στα πρόθυρα της καταστροφής, πάντοτε κατέληγαν στο να οδηγούν μακρύτερα το δρόμο της προόδου, τόσο άμεσα όσο και έμεσα.
Τώρα δεν είμαστε στη φάση της συγκομιδής. Τα αγροτικά ζητήματα έχουν μετατραπεί σε ζητήματα ζωής. Ακόμη και αν αποσυρθούν τα τρακτέρ της οργής, τα αντιφατικά της νέας ΚΑΠ 2023-2027 θα εξαφανιστούν από την Ευρωπαϊκή Γη. Η κοινή αγροτική πολιτική, η τωρινή 23-27, αυξάνει το κόστος για τους αγρότες που από την αρχή της εφαρμογής της είχαν να αντιμετωπίσουν ήδη τον μεγάλο υψηλό πληθωρισμό, όπως και οι καταναλωτές, κλιματικές καταστροφές και εμπορικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για φθηνές εισαγωγές από χώρες που δεν είναι υποχρεωμένες να τηρήσουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα με φυτοφάρμακα κλπ. Δηλαδή, ο αγροτικός κόσμος στην Ευρώπη καλείται να κάνει περισσότερα με λιγότερα χρήματα, ενώ την ίδια στιγμή οφείλει να παραμείνει και ανταγωνιστικός. Η νέα ΚΑΠ θέλει να είναι πιο πράσινη, άλλο φρούτο κι αυτό, η εισοδηματική στήριξη να διανέμεται πιο δίκαια, να αυξηθεί η παραγωγικότητα και όλα αυτά στις συνθήκες ελευθέρου εμπορίου. Καλή επιτυχία ή όπως θα έλεγε και η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να πάτε στην εκκλησία. Τι είναι πάλι κι αυτό? Είδα αυτή τη μητέρα για το δυστύχημα στα Τέμπη. Κυρία Καριστιάνη, πώς τη λένε, η οποία μάζεψε υπογραφές για να αρθεί η ασυλία, να 200.000 υπογραφές νομίζω, για να ζητηθεί η άρση ασυλίας των ατόμων που έχουν ασυλία για το έγκλημα στα Τέμπη. Πήγε, λέει, στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αναπτύσσοντας τις απόψεις της για την αναγκαιότητα να αποδοθεί δικαιοσύνη, και η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου την έστειλε να πάει στην εκκλησία. Δηλαδή, σε αυτή τη χώρα δεν έμεινε ντροπή? Δεν έμεινε ντροπή? Η καταφυγή του πολίτη είναι η δικαιοσύνη. Και όταν καταφεύγεις σε αυτήν, και μάλιστα στο ανώτατο επίπεδο της ιεραρχίας, στον Άριο Πάγο, σε θέλει να πας στην εκκλησία για να βρεις λύση. Δεν έχετε καθόλου ντροπή πάνω σας? Ποιοι νομίζετε ότι είστε? Ποιοι νομίζετε ότι είστε? Και καταλήγει η Κατερίνα Τζορτζινάκη: αν δεν ήταν η συγκυρία Ευρωκάλπες τον Ιούνιο, δεν είμαι καθόλου σίγουρη ότι θα ασχολούνταν με το χωράφι τα ιερατεία. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στην Ολλανδία και στο Βέλγιο και στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τι απόφαση πήραν σήμερα στην Νίκαια που ήταν οι αγρότες, και πιστεύω ότι οι αγρότες θα πρέπει να αποφύγουν πάση θυσία να ταυτιστούν με οποιαδήποτε πολιτική δύναμη, για να μην δώσουν σε κανέναν το δικαίωμα να τους κατηγορήσει ότι παίζουν πολιτικά παιχνίδια. Επίσης, θα πρέπει να αποφύγουν να στρέψουν την κοινή γνώμη εναντίον τους. Αυτή τη στιγμή η κοινή γνώμη, επειδή όλοι παθώντες είμαστε, όσοι πάμε στα σούπερ μάρκετ και οι ίδιοι οι αγρότες που πουλάει, για παράδειγμα, το γάλο, ξέρω πόσα, 60-70 λεπτά, πάει το αγοράζει 1,5 ευρώ. Γιατί και οι αγρότες δεν πίνουν το δικό τους γάλα, δεν έχουν όλοι, πηγαίνουν και αγοράζουν. Ξέρουν όμως πόσο πουλιέται. Και ό,τι άλλο παράγουν, το βλέπουν, τα μήλα τα δίνουν 40 λεπτά και τα βλέπουν 2 ευρώ στο ράφι, για παράδειγμα. Όλα αυτά λοιπόν, όλους μας αφορούν αυτή η ιστορία. Γι' αυτό και οι δημοσκοπήσεις θέλουν τον κόσμο, την κοινή γνώμη, να είναι με τους αγρότες. Ασχέτως που υπάρχουν διάφοροι που λένε ότι παίρνανε τις επιδοτήσεις και πηγαίναν στα μπαρ και όλα αυτά, αλήθεια είναι, ή μέρος της, είναι κατά κάποιο τρόπο αλήθεια, κάποια πράγματα. Αν πάει σε περιπτώσει και έτσι να γινόταν, πάλι λάθος το κράτος ήταν. Έπρεπε το κράτος να διασφαλίζει ότι τα λεφτά που δίνονται γίνονται προγράμματα. Έτσι, ότι υπάρχει ένα σχέδιο της χώρας για την γεωργία, δεν υπάρχει σχέδιο. Σε αυτή την κυβέρνηση, είχαμε τα 5 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, είχαμε 4 υπουργούς. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Υπάρχει σχέδιο για την πρωτογενή παραγωγή στην Ελλάδα? Επειδή ζω και ξέρω και είμαι γεωργός κατά κάποιο τρόπο, δεν υπάρχει τίποτα, απολύτως τίποτα. Το κράτος είναι παντελώς απόν. Δεν υπάρχει σχέδιο. Εν πάση περιπτώσει, έρχονται ευρωεκλογές. Δεν είναι σωστό ο πολίτης να αποφασίζει με οργή. Θυμάμαι, ένας διοικητής μας έλεγε: μην επιβάλλετε ποτέ ποινές εν θερμό. Κάποιον βρίσκεται να κάνει ένα παράπτωμα, πείτε του να βγει το πρωί στην αναφορά. Μην λέτε εκείνη τη στιγμή ποινή.
10 μέρες φυλακή, 20 μέρες φυλακή. Θα είναι λάθος. Αφήστε τον να έρθει το πρωί, θα περάσει η στιγμή της έντασης ή της οργής, το πρωί πιο ψύχραμα θα σκεφτείς και θα επιβάλλεις αυτό που πρέπει, θα αποδώσεις δικαιοσύνη, διότι η επιβολή ποινών είναι απόδοση δικαιοσύνης. Και οι εκλογές κατά κάποιο τρόπο δεν είναι απόδοση δικαιοσύνης, είναι όπως γίνονται, εν πάση περιπτώσει, στις ευρωεκλογές λοιπόν, όχι με οργή, αλλά ψύχραμα, πρέπει οι πολίτες να δώσουν ένα μήνυμα. Κατά την άποψή μου, αυτό το σύστημα όπως είναι, ακούστε, πήραν το 1974 τη χώρα και δεν ευλογούμε τις χούντες, εντάξει, τους ταχώσαμε και τους χούντες, ξέρετε. Με σχεδόν μηδενικό εξωτερικό χρέος φτάσαμε ρεκόρ, είμαστε πρώτοι των πρώτων στην Ευρώπη. Ποιος φταίει γι' αυτό? Δεν φταίει το πολιτικό σύστημα? Όλα τα κόμματα ανεξαιρέτως, όλες οι κυβερνήσεις ανεξαιρέτως. Ποια σταμάτησε το... Ποια πήρε ριζικά μέτρα για να σταματήσει η υπερχρέωση της χώρας? Τα δύο κόμματα, Νέα Δημοκρατία και ο Πασόκ, δεν έχουν σχεδόν ένα δισεκατομμύριο χρέη. Ποιος τα έκανε αυτά? Μόνα τους έγιναν. Διαφθορά. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στη διαφθορά. Πάτο πιάσαμε. Δεν φταίει κανένας. Συγγνώμη, εδώ πρέπει οι πολίτες να δώσουν ένα μήνυμα. Δεν ξέρω τι να κάνουν, να βρουν έναν τρόπο να δώσουν ένα μήνυμα. Τελείωσε η περίοδος χάριτος. Να δώσουν ένα μήνυμα ότι αυτή η ιστορία δεν μπορεί να συνεχιστεί. Να μην μιλήσουμε για τα εθνικά θέματα, θα μου πείτε ποιος ενδιαφέρεται. Να πούμε πολύ γρήγορα ότι έγινε μία επίθεση από το μέτωπο, μία αριστερή ένοπλη οργάνωση, η ΝΤΕΣΚΑΠΕΤΖΕ, έκανε μία επίθεση στο δικαστικό μέγαρο της Κωνσταντινούπολης, στην περιοχή της Αγλαγιάν. Σκοτώθηκαν οι δύο, τα δύο μέλη του ΝΤΕΣΚΑΠΕΤΖΕ που έκαναν την επίθεση και ένα άλλο άτομο σκοτώθηκε από ένας άνθρωπος δηλαδή που δεν... Οι δύο ήταν μέλη, οι άλλοι ήταν κάποιος από τους ανθρώπους που ήταν εκεί. Και επίσης να πούμε, πριν περάσουμε στο τρίτο μας θέμα, ότι ο Γιασάρ Γκιουλέρ, ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, μαζί συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον στρατηγό Μετίν Γκιουράκ, προσγειώθηκαν στη Βαγδάτη. Εκεί προσπαθούν να πείσουν την κυβέρνηση της Βαγδάτης να ανοίξουν έναν διάδρομο, μια συνοριακή πύλη και ένα διάδρομο ασφαλείας, το λένε, για να κόψουν την ενότητα των Κούρδων του Ιράκ με τους Κούρδους της Συρίας και πιθανότατα προσπαθούν να βρουν τρόπους να κτυπήσουν τους Κούρδους του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν που είναι στο όρος Κανδύλη. Κρατήστε το και αυτό, γιατί είχε προηγηθεί επίσκεψη και του Φιντάν στην περιοχή και του Ιμπραήμ Καλίν, του διοικητή της Υπηρεσίας Πληροφοριών. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο Ισραήλ. Ο Νετανιάχου φέρεται να ζήτησε από τον αρχηγό του επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ να παρέχει μία εναλλακτική λύση της UNRWA για να λάβει ανθρωπιστική βοήθεια μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η Ισραηλινή ταξιαρχία αλεξιπτωτιστών επιχείρησε, έπεσαν με αλεξίπτωτα μάλλον, στη Χάν Γιουνίς και αφού ολοκλήρωσαν την αποστολή τους, αποσύρονται για δεύτερη φορά από τη Γάζα. Η δημοτικότητα της Χαμάς σπάει ρεκόρ στη Σαουδική Αραβία. Το φιλοϊσραηλινό think tank Washington Institute for Near East Policy διεξήγαγε μία έρευνα στη Σαουδική Αραβία μεταξύ της 14ης Νοεμβρίου και της 6ης Δεκεμβρίου του 2023, η οποία διαπίστωσε ότι το 96% των ερωτηθέντων του βασιλείου συμφώνησε ότι οι αραβικές χώρες θα έπρεπε να εγκαταλείψουν οποιαδήποτε σχέση και επαφές έχουν με το Ισραήλ λόγω της κατάστασης του πολέμου στη Γάζα. Τώρα, οι Ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν δεκάδες Παλαιστίνιους ενόπλους και συνέλαβαν δεκάδες άλλους σε επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη λωρίδα της Γάζας το τελευταίο 24ωρο, όπως ανέφερε ο στρατός στη σημερινή ανακοίνωσή του, περιγράφοντας τη Χάν Γιουνίς ως το επίκεντρο των συγκρούσεων. Ο στρατός ανέφερε ότι περίπου 80 ύποπτοι τέθηκαν υποκράτηση στην πόλη Χάν Γιουνίς, συμπεριλαμβανομένου κάποιων που κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στην επίθεση
της 7ης Οκτωβρίου, από την οποία ξεκίνησαν και όλα. Ανεξάρτητη Επιτροπή θα αξιολογήσει την ούρα. Η ανεξάρτητη αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με μια εσωτερική έρευνα του ΟΗΕ που ξεκίνησε από τον Ιανουάριο, μετά τις κατηγορίες του Ισραήλ ότι 12 εργαζόμενοι στην ΟΥΡΑ, δηλαδή στον Οργανισμό για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες του ΟΗΕ, ότι αυτοί είχαν σχέση με τη Χαμάς. Μία ανεξάρτητη επιτροπή συγκροτείται προκειμένου να αξιολογήσει την ουδετερότητα της κύριας υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες. Επικεφαλής θα είναι η πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, η Κατρίν Κολονά, η οποία θα συνεργαστεί με 3 Ινστιτούτα, ένα της Σουηδίας, ένα της Νορβηγίας και ένα της Δανίας, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα 3. 15 από τους σημαντικότερους δωρητές της ΟΥΡΑ, που δίνουν λεφτά για να λειτουργεί, δηλαδή έχουν διακόψει τη βοήθεια. Το Ισραήλ λέει ότι θα καταθέσουμε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που υπογραμμίζουν τους δεσμούς της ΟΥΡΑ με την τρομοκρατία, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών λίγο μετά την ανακοίνωση του ΟΗΕ για τη συγκρότηση της Ανεξάρτητης Επιτροπής. Συγχαρητήρια στα Ηνωμένα Έθνη για τη συγκρότηση αυτής της ερευνητικής επιτροπής, πρόσθεσε ο επικεφαλής της Ισραηλινής Διπλωματίας Ισραήλ Κάτς, θεωρώντας επιτακτική ανάγκη να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Είπαμε ότι είχαμε έκτακτη σύνοδο του Συμβουλίου Ασφαλείας για τους βομβαρδισμούς το βράδυ Παρασκευής προς Σάββατο των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον φιλοϊρανών οργανώσεων και στόχων στο Ιράκ και τη Συρία. Ανώτερη αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών απίφθινε χθες Δευτέρα έκκληση προς όλα τα μέρη να αποτρέψουν νέα κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας, στην οποία Κίνα και Ρωσία κατηγόρησαν τη ΣΥΠΟ ότι ρίχνουν λάδι στη φωτιά με τους βομβαρδισμούς. Καλό το Συμβούλιο Ασφαλείας να συνεχίζει να συνεργάζεται ενεργά με όλα τα μέρη για να αποτραπεί νέα κλιμάκωση και επιδείνωση των εντάσεων που υπονομεύουν την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή, είπε η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα του ΟΗΕ αρμόδια για τις πολιτικές υποθέσεις, Ρόσμαρι Ντι Κάρλο. Επαναλαμβάνω την έκκληση του Γενικού Γραμματέα Γκουτέρες προς όλα τα μέρη να απομακρυνθούν από το χείλος της Σαββίσου και να λάβουν υπόψη τα αφόρητα ανθρώπινα και οικονομικά κόστη ενδεχόμενου περιφερειακού πολέμου. Είπαμε, ο Νεμπένζια, ο Ρώσος πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη, μιλώντας σε αυτή τη σύσκεψη, είπε: «Είναι καθαρό ότι τα πλήγματα των ΗΠΑ σε Ιράκ και Συρία είχαν σκοπό συγκεκριμένα και εσκεμμένα να τροφοδοτήσουν τη σύγκρουση, με απότερο στόχο τη διατήρηση της κυρίαρχης θέσης του στον κόσμο», είπε ο Νεμπένζια στη διάρκεια της έκτακτης Συνόδου του Συμβουλίου Ασφαλείας που συνεκλήθη κατόπιν αιτήσεως της Μόσχας. Οι αμερικανικές ενέργειες πιθανόν θα επιτείνουν το φαύλο κύκλο του νόμου της αντεκδίκησης στη Μέση Ανατολή, είπε ο Κινέζος ομόλογος Τζουνγκ Τζανγκ, επικρίνοντας τους Αμερικανούς γιατί παραβίασαν την εθνική κυριαρχία δύο κρατών, Συρίας και Ιράκ. Το ίδιο υποστήριξε και ο Αλγερινός αντιπρόσωπος Αμάρ Μπεντζαμά. Ο αναπληρωτής πρεσβευτής των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Γκουντ, υπερασπίστηκε τα απαραίτητα και αναλογικά πλήγματα που κατά αυτόν η χώρα του εξαπέλυσε ασκώντας δικαίωμα στην νόμιμη άμυνα. Οι ΗΠΑ δεν έχουν καμία επιθυμία για ευρύτερο πόλεμο στην περιοχή. Εργαζόμαστε ενεργά για να περιορίσουμε και να σταματήσουμε τον πόλεμο στη λωρίδα της Γάζας. Δεν επιδιώκουμε απευθείας σύγκρουση με το Ιράν. Τα πλήγματα προκάλεσαν το θάνατο 45 ανθρώπων στο Ιράκ και τη Συρία. Ο Ιρανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, χαρακτήρισε τις αμερικανικές κατηγορίες ψευδείς, ανυπόστατες και απαράδεκτες, γιατί οι Αμερικανοί είπαν ότι φταίει το Ιράν για τις φιλοϊρανικές οργανώσεις που χτυπούν τους Αμερικανούς. Το Ιράν ουδέποτε επιδίωξε η σύραξη να εξαπλωθεί στην περιοχή. Όμως, αν το Ιράν δεχθεί απειλές ή επίθεση, δεν θα διστάσει να ασκήσει το εγγενές δικαίωμά του να ανταποδώσει στεναρά δυνάμει του διεθνούς δικαίου, και του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ. Ο Μπλίνκεν για πέμπτη φορά ήταν χθες στη Σαουδική Αραβία, σήμερα πήγε στην Αίγυπτο και τώρα που μιλάμε, τώρα είναι 8 η ώρα περίπου, είναι στο Κατάρ. Την ίδια στιγμή από χθες είναι στην περιοχή και ο Υπουργός Εξωτερικών
της Γαλλίας, ο νέος υπουργός, έφυγε η Κολονά, ήρθε ο Στεφάν Σεζουρνέ, ο οποίος συνομίλησε με Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους αξιωματούχους, ζητώντας να βρεθεί τόπος για συνολική πολιτική λύση. Ο Μπλίνκεν λοιπόν επιδιώκει στις συνομιλίες με το Κατάρ, την Αίγυπτο και άλλους τους εμπλεκομένους να γίνει αποδεκτή από τη Χαμάς η συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Παρίσι, όπου πήγε ο διοικητής της CIA και ήταν παρόντες εκεί και ο πρωθυπουργός του Κατάρ και ο διοικητής της υπηρεσίας της Αιγύπτου και του Ισραήλ. Τι προβλέπει αυτή η συμφωνία? Προβλέπει εκεχηρία 6 εβδομάδων, απελευθέρωση 35 έως 40 Ισραηλινών ομήρων ή και ξένων με διπλή υπηκότητα και απελευθέρωση 200 έως 300 Παλαιστινίων κρατουμένων, και αυτές τις 6 εβδομάδες θα πηγαίνουν κάθε μέρα 200 έως 300 φορτηγά θα μπαίνουν μέσα με ανθρωπιστική βοήθεια. Την ίδια στιγμή η Χαμάς λέει εγώ θέλω τελειωτική κατάπαυση του πυρός, ο Νετανιάχου λέει δεν μπορούμε να το δεχθούμε και η κατάσταση αυτή συνεχίζεται. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα άλλα μέτωπα, ενώ Ιράν, Χεζβολά και τα λοιπά. Το κανάλι 13 του Ισραήλ αναφέρει ότι ο Ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για ενδεχόμενη εισβολή στο Λίβανο για να εξουδετερώσει τη Χεζβολάχ. Εν τω μεταξύ η Χεζβολάχ σήμερα πραγματοποίησε επίθεση σε Ισραηλινό στόχο, στρατιωτικό στόχο στη Δυτική Γαλιλαία. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Γκάλαντ σε συνέντευξη στον Αλ Τζαζίρα είπε: αν ξεσπάσει πόλεμο στο βορρά με το Λίβανο, το Ισραήλ θα πληρώσει υψηλό τίμημα, αλλά ο Λίβανος και η Χεζμπολάχ θα πληρώσουν ακόμα υψηλότερο τίμημα. Εκπρόσωπος των όπλων δυνάμεων της Ιεμένης: πραγματοποιήσαμε 2 στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ερυθρά Θάλασσα. Η πρώτη στόχευε ένα αμερικανικό πλοίο, το Star Nasia, και η άλλη ένα βρετανικό, το Morning Tide, χρησιμοποιώντας κατάλληλους ναυτικούς πυράβλους και τα χτυπήματα ήταν ακριβή και άμεσα. Επιβεβαιώνουμε τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ερυθρά Θάλασσα και στην Αραβική Θάλασσα, στον κόλπο του Άντεν εννοεί, εναντίον Ισραηλινών πλοίων ή εκείνων που κατευθύνονται προς τα λιμάνια της κατεχόμενης Παλαιστίνης, έως ότου αρθεί ο αποκλεισμός και λήξει επιθετικότητα κατά του Παλαιστινιακού λαού στην ορία της Γάζας. Οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι το Ιράν μπορεί να δημιουργήσει μια πυρηνική βόμβα σε μία εβδομάδα. Αυτό αναφέρεται στην έκθεση του Αμερικανικού Ινστιτούτου Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας. Οι δυνατότητες πυρηνικών όπλων του Ιράν είναι τώρα πιο επικίνδυνες από ποτέ, ενώ οι σχέσεις του με τη Δύση βρίσκονται σε χαμηλό σημείο, λένε οι ειδικοί. Εκπρόσωπος του Πενταγώνου, οι ομάδες που συνδέονται με την Ισλαμική Τρομοκρατία, με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, έχουν ένα συγκεκριμένο στόχο. Κρατήστε το αυτό. Αυτός είναι κοινός στόχος Άγκυρας Τεχεράνης. Να αναγκάσουν τα αμερικανικά στρατεύματα να εγκαταλείψουν το Ιράκ και τη Συρία. Γνωρίζουμε ότι το Ιράν παρέχει όπλα, οικονομική υποστήριξη και υποστήριξη πληροφοριών στα Ισλαμικά κινήματα στην περιοχή και τα διατάζει να επιτεθούν. Γιατί δεν λέει τίποτα για τους Τούρκους? Φοβάστε τους Τούρκους, έτσι. Θα τα πληρώσετε αυτά. Θα έρθει η στιγμή που θα τα πληρώσετε αυτά. Ο Αμερικανικός στρατός έπληξε, όντας σε νόμιμη άμυνα, όπως λέει, 2 μη επανδρωμένα αεροσκάφη των ανταρτών Χούθη στην Ιεμένη, με φόντο τις εντυνόμενες ανησυχίες για περιφερειακή ανάπτυξη. Τα 2 μη επανδρωμένα αεροσκάφη οπλισμένα, φορτωμένα εκρηκτικά, εντοπίστηκαν, είναι η ανακοίνωση της CENTCOM, της Κεντρικής Διοίκησης. Εντοπίστηκαν σε περιοχές της Ιεμένης ελεγχόμενες από τους Χούθη, και κρίθηκε πως ήγεραν άμεση απειλή για εμπορικά πλοία και σκάφη του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στην περιοχή. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις πολλαπλασίαν τις επιχειρήσεις τους, χτυπάνε τους Χούθη. Οι Χούθη λένε από την πλευρά τους ότι εμάς δεν μας πειράζουν αυτά, εμείς θα συνεχίσουμε. Ένα ελληνικό πλοίο δέχθηκε επίθεση χωρίς ζημιές σήμερα στην περιοχή πάλι από βλήμα ή μη επανδρωμένο, άκουσα για το θέμα. Λοιπόν, αυτά. Να πάμε τώρα στις ΗΠΑ.
υπάρχει ένα συνολικό νομοσχέδιο, ένα νομοσχέδιο στο οποίο υπάρχει συνολικά οικονομική βοήθεια για την Ουκρανία, 61 δις, για το Ισραήλ, αλλά και ένα πολύ μεγάλο ποσό, καμιά 30 δις, για να ενισχυθεί ο φράκτης με το Μεξικό, στα σύνορα με το Μεξικό, αλλά και γενικώς οι διαδικασίες αποτροπής. Γιατί πιέζεται ο Biden για αυτό το θέμα. Ζητάει λοιπόν ο Biden να ψηφιστεί αυτό, οι Ρεπουμπλικάνοι φέρουν δικό τους νομοσχέδιο, μόνο για το Ισραήλ. Και λέει ο Biden, θα βάλω βέτο σε αυτό το νομοσχέδιο που προβλέπει να απελευθερωθεί βοήθεια μόνο για το Ισραήλ και ζητάει από Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικάνους να ψηφίσουν το νομοσχέδιο που προβλέπει συνολικά την παροχή βοήθεια σε Ουκρανία, Ισραήλ και την ενίσχυση των συνόρων. Τώρα, το Πολίτικο αναφέρει ότι ο Biden έβρισε τον Νετανιάχου. Του είπε τον χαρακτήρισε κακός γμπιπ τύπος. Ένας κακός γμπιπ τύπος. Ο Λευκός Οίκος διέψευσε δημοσίευμα της ιστοσελίδας Πολίτικο, σύμφωνα με το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξύβρισε χυδαία τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου. Σύμφωνα με το Πολίτικο, ο Μπάιντεν εξύβρισε τον Νετανιάχου χαρακτηρίζοντας τον ως κακό γμπιπ τύπο. Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άντριου Μπέιτς διέψευσε το ρεπορτάζ λέγοντας ότι ο πρόεδρος δεν μιλάει έτσι ούτε θα μπορούσε να μιλήσει έτσι. Οι δύο ηγέτες, προσέξτε εδώ τι λέει, έχουν μία σχέση δεκαετιών που είναι σεβαστή τόσο δημοσίως όσο και ιδιωτικά. Τι σχέση, δεν λέει καλή. Ο αρθρογράφος Τζόναθαν Μάρτιν επικαλείται πάντως άτομα που έχουν μιλήσει με τον πρόεδρο, σύμφωνα με τα οποία ο Μπάιντεν είναι βαθιά καχύποπτος με τον Νετανιάχου, εν μέσω φόβων ότι, κρατήστε το και αυτό, ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θέλει να εμπλέξει τη ΣΥΠΑ σε μια ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι μυστικό πάντως ότι οι σχέσεις μεταξύ Μπάιντεν και Νετανιάχου είναι τεταμένες. Ο Μπάιντεν θέλει άλλη πολιτική στη Γάζα. Ο Νετανιάχου πιέζεται και από το στρατό, αλλά και από τους ακροδεξιούς εθνικιστές για μια άλλη πολιτική. Και η Νίκη Χέιλι, τα έχουμε πει ότι αυτή ήρθε για να μείνει. Κατά την άποψή μου, θα μου πείτε ποιος είσαι εσύ. Εντάξει, ένας παρατηρητής. Στη μετά Τραμπ εποχή θα πρέπει, αν και διαβάζω ότι κάνει κάποιες δηλώσεις τώρα, οι οποίες δεν ξέρω τώρα ποιος του λέει να τις κάνει, νομίζω ότι ο Πομπέο, ένας άνθρωπος που αν διαβάσει το βιογραφικό του θα δείτε ότι τελείωσε πρώτος τη West Point, ήταν πάντα πρώτος, έχει εμπειρίες και στρατιωτικές και στην υπηρεσία πληροφοριών και ως πολιτικός και ως υπουργός εξωτερικών, ξέρει αυτός μπορεί να κυβερνήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει δηλαδή τα φόντα. Αλλά νομίζω ότι η Νίκη Χέιλι, επειδή ακριβώς μπήκε στο παιχνίδι κόντρα στον Biden, στον Τραμπ, και επειδή ο Τραμπ, εντάξει, είναι η τελευταία του φορά. Δηλαδή, αν βγει, ούτως ή άλλως δεν μπορεί να είναι η τρίτη φορά κανένας στην Αμερική. Ποιος θα είναι ο επόμενος, αυτός που διαφημίζεται πιο πολύ. Ο Πομπέο είναι στη γωνιά. Αυτή λοιπόν λέει η Χέιλι ότι δέχεται απειλές. Τώρα υποπτεύουμε ποιοι μπορείτε να απειλούν. Δέχεται απειλές, ζητάει από τις μυστικές υπηρεσίες προστασία. Απειλές που αυξάνονται όσο εντείνεται και ο προεκλογικός αγώνας. Μέχρι να πάμε στη μαγική τρίτη, πώς τη λένε. Τώρα, καλά, η Ουγγαρία δεν παίζεται, έτσι. Το κυβερνών κόμμα απέρριψε πρόταση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης του κόμματος, να συζητηθεί το θέμα της Σουηδίας, να ψηφιστεί. Το απέρριψε και τι λένε τώρα. Όχι, να έρθει ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, λέει, στη Βουδαπέστη, όπως πήγε στην Τουρκία, να έρθει και σε εμάς. Να συζητήσει, λέει, με τον πρόεδρό μας και μετά να το εγκρίνουμε. Τώρα, τι κόλπο είναι αυτό. Η Τουρκία είχε κάποιους λόγους, υποτίθεται,
παραμύθια, αλλά είχε. Επικαλούνταν. Η Ουγγαρία τι επικαλείται. Πάντα στη Σουηδία λέει αποκλείεται εμείς να κάνουμε συζητήσεις και διαπραγματεύσεις. Αν θέλετε εγκρίνετε το, αν θέλετε μην το εγκρίνετε. Δεν έχει την ίδια γεωπολιτική σημασία η Τουρκία με την Ουγγαρία. Έτσι, η Ουγγαρία πιστεύω ότι θα... Λέει ο Ζολτάν Κόβαξ, διεθνής εκπρόσωπος του Όρμπαν, είπε «Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας τόνισε ότι η δέσμευση της σουηδικής κυβέρνησης για την ένταξη στο ΝΑΤΟ θα πρέπει να προκαλέσει μια επίσκεψη στην Ουγγαρία παρόμοια με την προσέγγιση της με την Τουρκία, υπονοώντας ότι η επικύρωση εξαρτάται από τη σημασία που δίνει η Σουηδία σε αυτή την ένταξη και την προθυμία της να συμμετάσχει σε άμεση συζήτηση στη Βουδαπέστη». Η Σουηδία αυτό το... Πάντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν την απογοήτευσή τους που το κυβερνών κόμμα της Ουγγαρίας εμπόδισε μια ευκαιρία για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας σχετικά με το πρωτόκολλο για την ένταξη Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Δήλωσε σήμερα ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, τον ΗΠΑ, Βεντάτ Πατέλ, στους δημοσιογράφους. Πατέλ, πάμε. Περνάμε τώρα στη Ρωσία-Ουκρανία. Η Ρωσία απέκτησε το ιρανικό μη επαδρομένο αεροσκάφος Σαχέντ 238. Το ντρόν κατασκευάζεται πλέον στο ρωσικό εργοστάσιο Αλαμπούγκα, το οποίο κατασκευάστηκε με τη βοήθεια του Ιράν. Τα ιρανικά ντρόν καμικάζι μεγάλης εμβέλειας δίνουν στη Ρωσία μια φθηνή ικανότητα βαθιάς διείσδυσης και επίθεσης και τη δυνατότητα να μειώσει τις απώλειες αεροσκάφων. Όποιες δουλειές δηλαδή έκαναν τα αεροσκάφη, τώρα δεν κάνουν μη επαδρομένο αεροσκάφη. Τα ρωσικά γεράνιουμς έλαβαν μία θερμοβαρική κεφαλή. Δηλαδή πλέον δεν θα είναι απλά με ρουκέτες, θα έχουν θερμοβαρικές κεφαλές. Εξυγχρονισμένα μη επανδρομένα αεροσκάφη καμικάζι χρησιμοποιούνται ήδη στη ζώνη της βόρειας στρατιωτικής περιφέρειας κατά τη διάρκεια επιθέσεων σε στόχους Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, προκαλώντας πανικό στον εχθρό, λένε ρωσικές πηγές. Τα θερμοβαρικά πυρομαχικά είναι ένα πολύ καταστροφικό όπλο. Όταν το φορτίο με τα εκρηκτικά χτυπά το στόχο, εκρήγνεται, σχηματίζει ένα νεύος αερίου, το οποίο αναφλέγεται αμέσως από μία δευτερεύουσα έκρηξη. Η έκρηξη δημιουργεί μία ισχυρή διαφορά πίεσης και θερμοκρασίας που διαλύει ό,τι υπάρχει γύρω. Ο Ζελένσκι σκοπεύει να απολύσει όλους τους αναπληρωτές του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου της Ουκρανίας, του Βαλέρη Ζαλούσνη, αλλά και τον ίδιο. Καρατόμηση. Δήλωσε ο βουλευτής της Βερχόβνα Ράντα Αλεξέη Γκοντσαρένκο. Ένας αξιωματούχος της Ουκρανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της SBU αποκεφαλίστηκε μετά από ένα σκάνδαλο. Αυτός βιντεοσκοπούσε και υπέκλεπτε τηλεφωνικές συνομιλίες των δημοσιογράφων του ιστοτόπου Bihus Info, το οποίο εξετάζει σκάνδαλα και διαφθορά στην Ουκρανία. Ήταν ο Ρωμάν Σεμετσένκο, ο οποίος αποπέμφθηκε εξαιτίας της παρακολούθησης συντακτών του Μπίχου Σύμφο. Αυτά τα ανέφερε μία πηγή από την Υπηρεσία Πληροφοριών της Ουκρανίας στο γαλλικό πρακτορείο. Η ίδια πηγή ανέφερε πως απόφαση ελήφθη από τον επικεφαλής της SBU και επικυρώθηκε από τον ίδιο τον Ζελένσκι. Η διεύθυνση του Μπίχου Σύμφο παραδέχθηκε τον Ιανουάριο ότι ορισμένοι εικονολήπτες του είχαν κάνει χρήση παράνομων ουσιών σε πρωτοχρονιάτικο πάρτι μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο και ηχογραφημένων συνομιλιών στο YouTube για να τους εκθέσουν. Σου λέει εσείς που ψάχνετε τα δικά μας άπλυτα είστε χειρότεροι από εμάς. Σνιφάρετε και λέτε διάφορα. Καταδίκασε ωστόσο την επέσχυντη ειδική επιχείρηση της SBU και διέθεσε περίπου 30 υπαλλήλου της, που διέθεσε περίπου 30 υπαλλήλους της για την επιμήνες παρακολούθηση μελών του σχεδόν 2 χρόνια από την άνοιξη της ρωσικής εισβολής. Εντάξει. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε σήμερα ότι 7 μη επανδρομένα αεροσκάφη που εκτοξεύτηκαν από την Ουκρανία εναντίον διάφορων στόχων στην περιφέρεια του Μπελγκορόντ καταρρίφθηκαν από την ρωσική αεράμινα. Financial Times. Οι Financial Times λένε ότι το δεύτερο εξάμηνο, εάν δεν πάρει
λόγω Τραμπ και Ρεπουμπλικάνων βοήθεια από την Αμερική η Ουκρανία θα καταρρεύσει ο Ουκρανικός στρατός στο μέτωπο. Η Γερουσία, τον είπα, μπορεί να συμφωνήσει σε ένα πακέτο βοήθειας αυτή την εβδομάδα, αλλά οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής είναι απολύτως ανένδοτοι. Συνέπεια αυτού είναι να υπάρχουν όλο ένα και λιγότερες πιθανότητες να περάσει το νομοσχέδιο στο Κογκρέσο τους επόμενους μήνες ή ακόμα και για ολόκληρο το έτος. Αναφέροντας η εφημερίδα ότι ο Τραμπ επηρεάζει την Αμερικανική εξωτερική πολιτική και μπορεί να εμποδίσει τον Κογκρέσο από το να εγκρίνει τη βοήθεια στην Ουκρανία σε όλο το 2024. Οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές, ό,τι λέει η Financial Times. Η Ουκρανία ήδη υποφέρει από έλλειψη πυρομαχικών, ειδικά από οβίδες πυροβολικού. Και φέτος αυτό το πρόβλημα θα επιδεινωθεί περαιτέρω, τονίζουν οι Financial Times. Η εφημερίδα, επικαλούμενη τους Jack Watling και από τον Jack Watling από το Royal Defence Studies Institute, υποστηρίζει λοιπόν η εφημερίδα ότι λόγω της έλλειψης πυρομαχικών αυξάνονται οι νεκροί Ουκρανοί στρατιώτες, ενώ αγνοώντας το πότε θα παραλάβουν νέο στρατιωτικό εξοπλισμό, αδυνατούν να σχεδιάσουν τις μελλοντικές επιχειρήσεις. Βέβαια, άμα δεν έχεις όπλα, τι σχέδια να κάνεις. Επιπλέον, επισημαίνεται πως η έλλειψη όπλων συνδράμει και στην απροθυμία των Ουκρανών να ενταχθούν στο στράτευμα και να πολεμήσουν στο μέτωπο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μπορεί οι Ευρωπαίοι να ενέκριναν βοήθεια 50 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά αυτή δεν αρκεί. Οι γραμμές παραγωγής στην Ευρώπη δεν είναι σε θέση να καλύψουν την έλλειψη πυρομαχικών. Γι' αυτό το λόγο οι Financial Times υποστηρίζουν ότι αυτή η προβληματική κατάσταση είναι πιθανό να διαρκέσει όλο το 2024, γεγονός που καθιστά πολύ πιο επικίνδυνο το δεύτερο εξάμηνο του 2024 για την Ουκρανία. Και αυτό γιατί μπορεί στην αρχή η έλλειψη πυρομαχικών και οβίων να γίνεται αντιληπτή με ένα σχετικό αργό ρυθμό, αλλά αυτό θα επιταχυνθεί, θα αλλάξει άρνηση στη συνέχεια. Όταν πλέον αυτή η έλλειψη θα γίνει αντιληπτή, τότε θα είναι πολύ αργά, υποστηρίζει ο Jack Watling από το Royal Defence Studies Institute. Ουκρανός βουλευτής, ο Αλεξάνδερ Ντουμπίνσκι, λέει ότι η απόλυση του Ζαλούζνη, του αρχηγού ΓΕΔΑ, θα είναι μόνο η αρχή. Και λέει ότι αυτό, αν καταρχάς λέει ότι ο Ζελένσκι είναι παγιδευμένος. Γιατί? Διότι ο Ζαλούζνη του λέει, ρες, κάνουμε άμυνα. Δεν μπορούμε να τα πάρουμε πίσω με αυτά που έχουμε. Ο Ζελένσκι είπε, πρέπει να τα πάρουμε όλα πίσω. Εάν διώξει τον Ζαλούζνη και δεν μπορέσει να πάρει πίσω τα εδάφη, αντιλαμβάνεστε, ποιος θα φταίει? Δεν μπορεί να ρίξει την ευθύνη στον Ζαλούζνη αφού τον έχει διώξει. Είναι μια παγίδα λοιπόν. Υπάρχουν αρκετά τέτοια άρθρα τώρα για το θέμα. Ο Αλεξέι Ντανίλοφ είναι ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας της Ουκρανίας. Στην παραδοχή ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι αντιμέτωπες με μεγάλες ελλείψεις σε οβίδες και πυρομαχικά, προχώρησε ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, Αλεξέι Ντανίλοφ. Πράγματι, έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση όπου δεν υπάρχουν αρκετές οβίδες και μέσα για να καταστρέψουμε τον εχθρό. Όσον αφορά την προμήθεια πυρομαχικών, αυτό το θέμα τίθεται κάθε φορά στο αρχηγείο του αρχιστρατήγου, ο οποίος έχει επισημάνει την προσοχή στην ανεπαρκή δουλειά που έγινε στο θέμα αυτό, υποστήριξε ο Ντανίλοφ μιλώντας στο ουκρανικό τηλεοπτικό κανάλι Channel 24. Σχετικά με τα F-16, ο Ντανίλοφ είπε ότι η Ουκρανία είναι στο στάδιο που κατασκευάζει υποδοχές για να υποδεχθεί τα μαχητικά αυτά. Σύμφωνα με τον Ντανίλοφ, οι εκλογές θα μπορούσαν να γίνουν μετά το τέλος του στρατιωτικού νόμου που έχει επιβληθεί λόγω του πολέμου στην Ρωσία. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Υπάρχουν και άλλα θέματα, για τη Γερμανία είχαμε αρκετά και ένα καταπληκτικό άρθρο για την Σομαλιλάνδη. Δεν προλαβαίνουμε να τα δούμε. Δείτε, διαβάστε και το Ινφογνώμων Πολιτικά, την ιστοσελίδα μας. Θεωρώ ότι προσπαθούμε να την έχουμε επικαιροποιημένη για να μην ψάχνετε εδώ και εκεί όλα. Υπάρχουν όλα τα άρθρα που αφορούν τη διεθνή πολιτική, την εξωτερική πολιτική. Νομίζω ότι μπορείτε να ενημερώνεστε και από εκεί. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα.